Η πολλαπλή σκλήρυνση παρουσιάζει έξαρση παγκοσμίως και τα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά ακόμα και στη χώρα μας. Ο καθηγητής νευρολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γιώργος Χατζηγεωργίου και ο αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Νίκος Γεωργιάδης μιλούν για τα αίτια της νόσου, τις επιπτώσεις της στους ασθενείς και τι προσφέρουν οι νέες θεραπείες που έχουν πρόσφατα ενισχύσει το ιατρικό οπλοστάσιο. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, αυτό είναι που υποθέτουν οι επιστήμονες. Και όταν μιλάμε για περιβαλλοντικούς παράγοντες, εννοούμε υιογενείς λοιμώξεις, εννοούμε συνήθειες, εννοούμε διατροφή. Ποιος είναι ο ακριβώς ρόλος όλων αυτών των παραγόντων στην αύξηση της συχνότητας, μέχρι σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί. Και ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της κλήρυνσης που την καθιστά νόσο ιδιαίτερη στον τρόπο αντιμετώπιση της? Η ιδιαιτερότητα της νόσου είναι ουσιαστικά, δεν μιλάμε για μία νόσο, ουσιαστικά μιλάμε για πάρα πολλά νοσήματα και ουσιαστικά ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός. Η κλινική έκφραση της νόσου δυστυχώς σε κάθε ένα ασθενή είναι διαφορετική, γι' αυτό και οι νευρολόγοι εδώ και πολλά χρόνια έχουν κατανοήσει αυτή την ιδιαιτερότητα και η προσέγγιση του κάθε ενός ασθενούς πρέπει να γίνεται ξεχωριστά, διότι είναι ξεχωριστά τα συστήματα τα οποία προσβάλλει σε κάθε ένα ασθενή και οι ιδιαιτερότητες του κάθε ενός ασθενούς είναι διαφορετικές. Και σε ποιες ηλικίες κυρίως χτυπάει νόσος? Κοιτάξτε, η νόσος δυστυχώς χτυπάει τις πιο παραγωγικές ηλικίες των ανθρώπων. Το φάσμα το πιο συχνό είναι μεταξύ 20 και 40 χρόνων. Αν και έχουν αναφερθεί, ξέρουμε ότι υπάρχουν οι νόσος και στα παιδιά, όπως και σε πιο προχωρημένες ηλικίες μέχρι τα 60. Αλλά το κύριο βάρος των ασθενών είναι γύρω στα 20 με 40. Κύριε Γρηγοριάδη, πώς έχει αλλάξει η ζωή των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας χάρη στις νέες θεραπείες και τι δείχνει μέχρι τώρα η κλινική εμπειρία με αυτές τις θεραπείες? Η ζωή των ασθενών μας έχει αλλάξει γενικά από τη στιγμή που μπήκαν οι θεραπείες στην πολλαπλή σκλήρυνση. Μέχρι πριν από 20-25 χρόνια δεν υπήρχε τίποτε για να κάνουμε πρόληψη για την νόσο. Από εκεί και πέρα έχουμε μια τεράστια εμπειρία με τις πρώτες γραμμές θεραπείες, την Ιντερφερόνη δηλαδή και το Γκλάτιρα Μερασετέιτ, και τώρα πια και με τις καινούργιες θεραπείες που είναι το Ναταλίζουμα από το μονοκλονικό αντίσημα και η Φιγκολιμόδη που είναι η πιο τελευταία από όλες, η πιο πρόσφατη δηλαδή θεραπεία η οποία έχει βγει. Και αναμένονται και καινούργιες θεραπείες μέσα στο 2013 και το 2014. Καταλαβαίνετε ότι φτάνοντας στο συνολικό αριθμό των 9 θεραπείων, πόσο πάρα πολλά μέσα έχουμε στα χέρια μας, προκειμένου να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας και τους παράξουμε μια ποιότητα ζωής. Αλεξίας Βόλου για το Doctors Channel.